Μας επισκέφθηκε ο βουλευτής Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο Κώστας ο Δαμαβολίτης. Μια πάρα πολύ καλή συζήτηση για τα προβλήματα εφόλης της ύλης, του νοσοκομείου της Ιεράπετρας αλλά και του νομού Λασιθίου, όπου συζητήθηκε το ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης του χάρτη υγείας και του νοσοκομείου της Ιεράπετρας, ένα πλάνο που θα περιλαμβάνει ενίσχυση των δομών υγείας στο νομό Λασιθίου και στην Ιεράπετρα, ούτως ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε τις κοινωνικές δομές, τις ανάγκες του πληθυσμού, συν ότι θα πρέπει να προσθεθεί σε αυτό το πλάνο η τριτοβάθμια εκπαίδευση, σχολές που θα φέρουν νέους ανθρώπους στην Ιεράπετρα και που θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να μείνει ο πληθυσμός εδώ, να λειτουργεί με ασφάλεια, να δραστηριοποιηθούν οι νέοι άνθρωποι της περιοχής και να γίνουν βήματα μπροστά που μέχρι σήμερα σκεπτόμαστε και εργαζόμαστε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση. Μια πάρα πολύ καλή λοιπόν συνάντηση, η οποία επικεντρώθηκε τελικά στα θέματα που απασχολούν το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, και αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα, είναι η έλλειψη παθολόγων ιατρών, όπου τον ενημέρωσα ότι η ΔΥΠΕ Κρήτης και το Υπουργείο έχουν προχωρήσει στην κατεξαίρεση προκήρυξη παθολόγου και περιμένουμε και ένα γιατρό ο οποίος θα προσληφθεί στον Άγιο Νικόλαο και θα γίνει μετακίνηση τότε παθολόγου ιατρού από τον Άγιο Νικόλαο στην Ιεράπετρα, όπως έχει πει ο διοικητής του ενωποιημένου νοσοκομείου. Επισκεφθήκαμε το νοσοκομείο της Ιεράπετρας στα πλαίσια που έχουμε να κάνουμε επισκέψη στο νομό Λασιθίου και είδαμε τα τεράστια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Με πρώτο και κυριότερο την έλλειψη προσωπικού για να στελεχωθεί επαρκώς η παθολογική κλινική. Που η παθολογική κλινική είναι ο κείωνας ο οποίος κρατάει το οικοδόμημα του νοσοκομείου και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ξεκινώντας με ερώτηση επίσημη στο Κοινοβούλιο για να διευθετηθεί, να λυθεί το πρόβλημα. Ακούσαμε τον διοικητή του νοσοκομείου, ακούσαμε το Σύλλογο Εργαζομένων και αυτό το οποίο αποκομίσαμε είναι ότι κυριολεκτικά με το περίσσευμα του φιλότιμου, του ανθρώπινου παράγοντα, λειτουργεί το νοσοκομείο και καλύπτονται οι ανάγκες οι υπηρεσιακές. Ένα μαθηματικό τύπο που έβγαλε ένας από τους εργαζόμενους, στο ότι δηλαδή με 6 γιατρούς ο νομός Λασιθίου καλύπτεται, με 2 παθολόγους που χρειάζονται για να στελεχωθεί η κλινική της Ιεράπετρας, με 2 καρδιολόγους που χρειάζεται η σιτία, με ορθοπαιδικό που χρειάζεται το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, κοστίζουν σύνολο 9.000 ευρώ. Οι διακομιδές που είναι σε μια τακτική βάση για να πάνε στα περιφερειακά νοσοκομεία κοστίζουν 15.000 ευρώ. Οπότε δεν είναι θέμα οικονομίας, είναι θέμα εξοικονόμησης και σχεδιασμού. Είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Κώστα Δαμαβολίτη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, όπου του εκθέσαμε τα προβλήματα του νοσοκομείου και της πόλης γενικά που άπτονται του νοσοκομείου. Είχαμε όντως μια καλή συζήτηση και κατάλαβε, τουλάχιστον από πρώτο χέρι από τους εργαζόμενους, τα προβλήματα όπως πραγματικά τα ζούμε.